και καλησπέρα, ανατολικά, δυτικά, βόρεια και νότια. Πού βρίσκομαι? Συνεχίζω τη βόλτα μου στον Εθνικό Βασιλικό Κήπο, όπως το ξέρουμε. Εδώ, στην Αθήνα, μέσα στα πόδια μας. Γιατί θέλουμε να δούμε όλες τις γωνιές, όλα τα αγαπημένα σημεία. Εσείς, βέβαια, μέχρι να ξεκινήσουμε, μπαίνετε τώρα στο Facebook και κάνετε like στο Ζούμε Όμορφα. Και φυσικά, ζούμεομορφα.gr, γιατί εκεί μαθαίνετε τα πάντα. Ξεκινάμε τη βόλτα μας. Καλώς μας βρήκατε! Έχω από πίσω μια κουκλίτσα η οποία τώρα είναι εδώ πέρα και μου λέει τα δικά της και θέλω να τη ρωτήσω, σου αρέσει η μητούλα μου? Η μητούλα μου σου αρέσει? Δεν απαντάει. Κουνάει το κεφάλι, άρα της αρέσει η μητούλα μου. Αλλά εμένα όμως δεν μου αρέσει. Σε εσάς η μητούλα σας αρέσει? Έχετε σκεφτεί να την αλλάξετε? Θέλετε να την αλλάξετε? Γιατί να την αλλάξετε, μήπως όντως ταιριάζει πάρα πολύ στο πρόσωπό σας και δεν χρειάζεται καμία αλλαγή? Όλα αυτά και άλλα πολλά θα τα συζητήσουμε τώρα με τον γιατρό της καρδιάς μας, τον κύριο Ταμάγκα. Πάμε να μάθουμε τα πάντα. Κύριε Ταμάγκα, σας καλωσορίζω στο Ζούμε Όμορφα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μου, γιατί σήμερα θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ. Είναι γυναικείο αλλά και αντρικό, θα έλεγα. Αφορά το πρόσωπό μας και αφορά αυτό το όμορφο πραγματάκι που έχουμε μπροστά μας, που θέλουμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο για θέμα καλοπισμού και όχι μόνο. Δεν είναι πάντα ο καλοπισμός το Α και το Μ. Καταρχήν, σας καλωσορίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Η ρινοπλαστική πλέον έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Σύγχρονες μεθόδους που θα κάνουν διαφορετικό το πρόσωπό μας. Είναι αλήθεια ότι η μύτη είναι το προεξάρχον χαρακτηριστικό στο πρόσωπο. Αφορά και τα δύο φύλλα, και τον άνδρα και τη γυναίκα. Και είναι αλήθεια ότι μία κακή μύτη συμμετέχει κατά πολύ στο αν φαινόμαστε όμορφοι ή όχι. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι η ρινοπλαστική αποτελεί ίσως την πιο απαιτητική, δεν θα έλεγα την πιο δύσκολη για αυτόν που το γνωρίζει, την πιο απαιτητική επέμβαση η οποία μπορεί να μας αλλάξει άρδιν ολόκληρη την εμφάνισή μας. Να σας ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Αν όμως βγούμε από το χειρουργείο και τελικά το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλουμε. Ναι, ναι. Τι κάνουμε? Είναι αλήθεια ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της δουλειάς μου είναι η διόρθωση αποτυχημένων ρινοπλαστικών άλλων συναδέλφων και μπορώ να πω, μπορεί ο τελευταίος να έχει την ευθύνη για όλα, αλλά υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό. Γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να διορθώσουμε, δηλαδή να την κάνουμε ξανά τέλεια. Να σας ρωτήσω κάτι που θέλω. Παρακαλώ. Η ψυχολογία του ασθενή που έρχεται και έχει ήδη το προβληματάκι με τη μύτη, πώς θα αντιμετωπίζετε? Γιατί το πρώτο είναι αυτό όταν έρχεται ο ασθενής σε εσάς. Αναμφίβολα, αλλά θεωρώ ότι όλη η διαδικασία, είτε αυτή είναι πρωτογενής, γίνεται για πρώτη φορά, είτε γίνεται σαν διορθωτική επέμβαση, θεωρώ και τουλάχιστον από τα βιώματα και από τις μαρτυρίες των πελατών μου, πελατησών μου, διαπιστώνω ότι δεν είναι μία ιδιαίτερα προβληματική εμπειρία. Και αυτό γιατί? Δεν πονάει, είναι ενοχλητική, γιατί είναι βουλωμένη η μύτη τις πρώτες μέρες, είναι πρισμέν, έχουμε κάποιους μόλοπες, αλλά θέλω να τονίσω για αυτούς που φοβούνται ότι κατηγορηματικά δεν πονάει. Ενοχλητική μπορεί να είναι, αλλά δεν πονάει. Κύριε Ταμάγκα, κλείνοντας, θέλω λίγο να μου πείτε τι είναι αυτό που προσέχουμε πιο πολύ στο πρόσωπό μας. Ακούστε κάτι. Εννοείται συνολικά. Συνολικά. Θα έλεγα ότι ποτέ δεν θα πει κάποιος, «Α, τι ωραία μύτη έχει αυτή η κυρία». Αν δεν θα πούμε τι ωραία μάτια έχει, για παράδειγμα, ή τι ωραίο χείλη ή κάτι τέτοιο. Αν όμως η μύτη έχει κάποια παραφωνία, θα μας χαλάσει ολόκληρη, θα μας εμποδίσει να την κρίνουμε ότι είναι όμορφη. Κατά συνέπεια, η καλή μύτη είναι η μύτη η φυσική, με τις σωστές αναλογίες και με τα χαρακτηριστικά εκείνα που τονίζουν την υπόλοιπη ομορφιά του προσώπου. Πολύ ωραία.
Μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί θα κλείσω με αυτό. Κρατάω ότι πρέπει να έχουμε τη φυσική μας ομορφιά, ανεξάρτητα αν θα φτιάξουμε τη μυτούλα μας ή όχι. Ακριβώς, γιατί μία μύτη όμορφη σε ένα πρόσωπο δεν σημαίνει ότι ταιριάζει αυτομάτως σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Άρα η προσέγγιση μας, εκτός από το φυσικό, πρέπει να είναι εξατομικευμένο. Πολύ ωραία. Ζούμε όμορφα λοιπόν με τη μυτούλα μας, αλλά πάντα με φυσικό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νταμάγκα. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εσείς. Μην ξεχνάτε, μπαίνουμε στο site μας, ζούμεομορφα.gr και μαθαίνουμε τα πάντα. Η Τζέιν, τι έχει κανονίσει αυτήν την εβδομάδα, ποιους καλεσμένους, τι μας γράφει μέσα, τι θα πρέπει να προσέχουμε στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, στο νου μας, παντού, αλλά και συνταγές, γιατί είπαμε, μύρισε Ελλάδα στο Ζούμε Όμορφα. Το ζούμεόμορφα.gr σας προτείνει κάθε στιγμή με ένα κλικ. Διασκεδάζουμε, δοκιμάζουμε, κερδίζουμε, κουβεντιάζουμε, τριγυρίζουμε. ζούμεόμορφα.gr. Καλή, αφήστε με να πω αυτό που θέλω. Και τώρα που θα πάω στο αγαπημένο μου θέμα. Ποιο είναι αυτό το αγαπημένο μου θέμα, καθίστε τώρα να το ευχαριστηθώ εδώ πέρα, να φτιαχτώ. Ποιο είναι το αγαπημένο μου θέμα? Τα σκυλάκια. Γιατί τα αγαπάμε, τα προσέχουμε και ψάχνουμε να βρούμε σπίτι για αυτά. Κηδεμόνες, σπίτι, φιλοξενία, να τα προστατέψουμε, να μπορέσουμε κι εμείς να δώσουμε αυτό το λίγο παραπάνω που μπορούμε. Μπορούμε να δώσουμε πολλά, αλλά ας ξεκινήσουμε από τα λίγα και σιγά σιγά θα τα βρούμε στην πορεία. Πάμε. Δώστε και εσείς τη δική σας αγάπη. Μπείτε τώρα στη σελίδα «Χάθηκε, βρέθηκε, χαρίζεται, υιοθετώ, φιλοξενώ, σκύλο ή άλλο ζώο». Ας ξεκινήσουμε να δούμε πού θα βοηθήσουμε σήμερα και πού θα δώσουμε την αγάπη μας. Αντάντε, να ξεκινάμε. Γατάκια, σκυλάκια και όχι μόνο, πάμε. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Ελένη από Κολωνό. Ψάχνουμε να βρούμε τη γλυκιά μας στην Παλού. Λείπει λοιπόν από 12 Φεβρουαρίου, έχει χαθεί από τον Κολωνό και την ψάχνουμε να τη γυρίσουμε πίσω. Για δείτε αυτό το γλυκό μουντράκι, θα πούμε και λίγο την ιστορία. Πώς μας χάθηκε, την ψάχνουμε σε όλη την Αθήνα, γενικώς σε όλη την Αττική. Ψάχνουμε να βρούμε την Παλού. Η Μπαλού λοιπόν τρόμαξε και έφυγε από το μαγαζί των γονιών της στον Κολωνό. Από εκεί λοιπόν κρύφτηκε σε ένα μαγαζί με ποδήλατα. Ξαναέφυγε λοιπόν πάλι και τώρα την ψάχνουμε σε όλη την Αττική, σε όλη την Ελλάδα. Δείτε αυτό το μουτράκι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την Μπαλού να γυρίσει στο σπίτι της. Πάμε στους φιλόζωους εθελοντές της Εκάλης να στείλουμε την πιο γλυκιά καλησπέρα. Βρέθηκε λοιπόν δεμένος σε στήλο κοντά στο ΚΑΤ την Τετάρτη, 16 του Μάη το πρωί. Δεν έχει ούτε τσιμπάκι, ούτε στοιχεία. Υπάρχει ένα κόκκινο περιλέμιο τριγύρω του και ψάχνουμε να βρούμε τους γονείς του. Για βοηθήστε λιγάκι, παιδιά. Ποιος έχει χάσει το σκυλάκι του? Δεμένο λοιπόν το έβαλε ένας κύριος στο ΚΑΤ για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να βρούμε την οικογένεια. Να στείλουμε την γλυκιά μας την καλησπέρα στα Χανιά. Ψάχνουμε να βρούμε για να δώσουμε αυτά τα γλυκά τα φιτσουλίνια. Η ομάδα λοιπόν εδώ πέρα που τα έχει βρει και τα ταΐζει στο γήπεδο, ταΐζει και τη Μανούλα καθημερινά. Βρισκόμαστε λοιπόν τώρα και ψάχνουμε να βρούμε για 7 σκυλάκια κλεισμένα τα οποία είναι μέσα σε ένα γήπεδο. Τα ταΐζουν τα παιδιά, όλη η ομάδα εδώ. Οι λεβέντες, οι χανιώτες φροντίζουν τα μικρά μας τα σκυλάκια. Ψάχνουμε κυρίως μαμά, μπαμπά, οικογένεια για την Κρήτη, αλλά τα δίνουμε κιόλας εκτός. Για δείτε τα γλυκά μας τα φατσουλίνια. Πάμε να στείλουμε τη γλυκιά μας την καλησπέρα στο Ηράκλειο Αττικής. Εκεί στα παιδιά που παλεύουν να βρουν σπίτι για τον Ραούλ. Ο Ραούλ είναι πολύ νεαρός, περίπου 7,5 μηνών, εμβολιασμένος, αποπαρασιτωμένος και υγιέστατος. Αναζητά παντοτινή οικογένεια. Αυτό το κουκλί λοιπόν πηγαίνει βόλτα με το λουρί, ακούει εντολές και γενικά είναι ένα εξαίρετο πλάσμα. Ας του χαρίσουμε μια οικογένεια και μια γαλίτσα. Πάμε να βρούμε σπίτι για τον Ραούλ. Τώρα θα πενταχτούμε και πάμε να δούμε τους πειρατές της Καραϊβικής. Ψάχνουμε να βρούμε σπίτι για την γλυκιά μας την Πειρατίνα. Η Πειρατίνα είναι 4 μηνών, εμβολιασμένη, αποπαρασιτωμένη. Θα δοθεί σε όποιον θέλει να της δώσει την απαραίτητη αγάπη για το υπόλοιπο της ζωής τους. Κοινή ζωή θα είναι. Θέλουμε και συμβολιοθεσίας και φυσικά
Θα την προσέχουμε, θα την αγαπούμε και θα βρούμε το καλύτερο σπίτι για την πειρατίνα μας. Θα στείλουμε την καλησπέρα μας τώρα στα παιδιά εκεί πέρα στην Πετρούπολη. Ψάχνουμε να βρούμε ένα σπιτάκι για την άσπρη γνωδωτή μπαλίτσα που ακούει στο όνομα Έλσα. 5 μηνών, πρωταθλήτρια παρακαλώ πάρα πολύ, στα τζαλίμια και στις αγάπες. Ψάχνουμε να βρούμε μια οικογένεια η οποία θα διαφερθεί και θα τη φέρει στη ζωή της και στην καρδούλα της. Για πάμε να βρούμε λοιπόν ένα σπίτι για την Έλσα. Η Μπαλού λοιπόν είναι ποιμενικός κεντρικής Ασίας, μεγαλύτερη από Λαμπρατόρ. Μπες με λευκό, με κοντή ουρίτσα. Αυτό το λέμε για να το προσέξετε και σίγουρα θα τη βρούμε. Φυσικά θα είναι λίγο πιο δυνατούλα τώρα. Ψάχνουμε να βρούμε την Μπαλού, παιδιά, βοηθήστε. Μπαλού, Μπαλού, γύρνα στο σπίτι γρήγορα. Τι νομίζετε, εγώ δεν λέω τώρα αυτά που βλέπω. Κοντεύει να ανέβει πάνω στο κλαδί για να με τραβήξει εμένα, παιδάκι μου. Πας καλά? Δεν πας καλά. Λοιπόν, επειδή τώρα θέλω να παίξω, δεν ξέρω από πού η αγαπημένη μου θα μου βάλει το καμπανάκι. Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Δεν ξέρω πού θα βάλει να χτυπήσει το καμπανάκι. Όχι καλά οι καμπάνες οι άλλες. Οι καμπάνες κάνουν εκεί που θέλουμε. Να γίνετε συνδρομητές στο Ζούμε Όμορφα στο YouTube. Γιατί τρέχουν και πάρα πολλά δώρα και εγώ είμαι και λίγο σάικο. Και πέρα που κάθομαι βγάζω νικητές. Και τώρα έχουμε φυσικά. Φυσικά και δίνουμε και λάστιχα τώρα, με υπογραφή, γιατί χωρίς υπογραφή δεν γίνεται τίποτα. Α, περίμενε, περίμενε, δεν τελείωσα. Κάντε και like στο Facebook, Ζούμε Όμορφα. Το αυτοκίνητό σας είναι η ζωή σας. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας είναι δίπλα σας για τη δική σας ασφάλεια. Η υπογραφή μας σε αυτοκίνητα Skoda και Toyota αλλάζει ό,τι ξέρατε μέχρι τώρα για τα συνεργεία αυτοκινήτων. Σε εμάς θα βρείτε ό,τι ανταλλακτικά χρειάζεται το αυτοκίνητό σας. Το έμπειρο προσωπικό μας είναι δίπλα σας για κάθε πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει το όχημά σας. Δώστε την αξία που επιβάλλεται στο αυτοκίνητό σας και επιλέξτε σωστά. Cian Service. Το αυτοκίνητό σας μένει μόνο από βενζίνη στο Cian. Τίποτα άλλο. Cian Service. Ταξί Ερμής. Εξυπηρέτηση σιγουριάς και ασφάλειας. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο. Εκμηδενίζοντας τις αποστάσεις με συνέπεια. Εγκαταστήστε δωρεάν την εφαρμογή Ερμής Radio Taxi ή καλέστε να σας εξυπηρετήσουμε. Νεράκι, τι πιο ωραίο, τι πιο αγαπημένο, τι πιο υγιεινό. Και γιατί τώρα το συζητάω το συγκεκριμένο θέμα? Διότι στο σπίτι μας θα πρέπει να έχουμε καθαρό νερό. Όταν βγαίνουμε έξω πρέπει να πίνουμε καθαρό νερό. Αλλά κυρίως να προσέχουμε αυτούς που αγαπάμε, ακόμα και τα κατοικίδια μας. Εννοείται, μέσα στη ζωή μας δεν είναι. Λύσεις έξυπνες, οικονομικές, στο χώρο μας, με τα απόλυτα και τα πιο σωστά φίλτρα νερού. Ακόμα ψάχνετε πώς θα πιείτε καθαρό νερό? Εμείς σας έχουμε τη λύση. Real Life Ελλάς. Κερδίστε, απολαύστε και ζήστε υγιεινά. Δώστε στον εαυτό σας, αλλά και σε αυτούς που αγαπάτε, καθαρό νερό. Μπείτε στο site μας και βρείτε όλα τα συστήματα καθαρισμού. Βρείτε αυτό που σας αντιπροσωπεύει και πιείτε καθαρό νερό. Real Life Ελλάς. Η λύση στο πρόβλημα του πόσιμου νερού.
συνταγή θα κάνουμε απόψε. Τι συνταγή θα κάνουμε, τι συνταγή θα κάνουμε στο Μύρης Ελλάδα. Ξέρετε, δεν ξέρετε, εγώ ξέρω, δεν ξέρω. Ήμουν εκεί, δεν ήμουν. Ποιο σεφ ήταν ο Στέλιος Βασιλακόπουλος, μπορεί να ήταν κι άλλος. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, Μύρης Ελλάδα είναι αυτό. Ό,τι θέλει κάνει σε όλη την Ελλάδα. Βάλε χρώμα στο φίλο μας το Γιώτη, να στείλουμε χαιρετίσματα. Βάλε χρώμα φαντασία και σαλπάρουμε. Μύρισε Ελλάδα. Ξαναμύρισε Ελλάδα. Ξαναμύρισε Ελλάδα. Πάλι εδώ σε βλέπω. Και πολύ χρώμα και μ' αρέσεις και κάνεις κάτι πολύ διαφορετικό σήμερα που θα τρελαθούν τα παιδιά. Έτσι. Και όχι μόνο. Εδώ έχω τρελαθεί εγώ που είμαι λίγο μεγαλύτερο παιδί, υποτίθεται. Ωραία. Καλά, κάτσε να φτάσουμε τα 30. Μόλις φτάσουμε τα 30 και τα πατήσουμε, θα το πούμε. Τι δεν είσαι και καλά να μάθεις τώρα. Πώς τα περνάς? Πάρα πολύ ωραία. Καλά. Εντυπώσεις γενικά, πώς είσαι? Μια χαρά, τέλεια. Καλή μας αρχή, σεφ. Πριν κάτι μήνες το λέγαμε αυτό. Ναι. Και ξανά μετά εδώ. Ωραία, οκ. Okay. Θέλεις να μου πεις τι θα κάνουμε? Λοιπόν. Θα κάνουμε ένα μπέργκερ. Ένα θεσπέσιο μπέργκερ. Θαλασσινό. Θα κάνουμε κάτι διαφορετικό δηλαδή. Θα είναι... Πώς θα λατρέψουν τα παιδιά να τρώνε και τα θαλασσινά. Βέβαια. Είναι και πάρα πολύ ωραίο. Μπορούν να το δοκιμάσουν πρώτα οι μεγάλοι και αν περισσέψει, δίνουμε και στα παιδιά. Κάτσε, παιδί μου, σε όλα αυτά η σάχαρη δεν την κάνουμε. Α, θα καραμελώσουμε το. Αλήθεια! Θα μου μάθεις να κάνω καραμελωμένα κρεμμύδια που τρελαίνομαι. Κορίτσια, ετοιμαστείτε, δεν λέω άλλα. Λατρεύω, αγαπάω το καραμελωμένο και σήμερα θα κλέψουμε τη συνταγή, θα τη μάθουμε και θα την κάνουμε και πράξη μόνες μας και μόνοι μας. Έτσι. Υλικά, επιστρέφω, καλώς ορίσατε. Για το μπέργκερ φαμίλια θα χρειαστούμε 2 ψωμάκια μπέργκερ φαμίλια, περίπου 200 γραμμάρια θράψαλο, μία ντομάτα, πιπεριές πράσινες, κόκκινες και κίτρινες, 2 κρεμμύδια, λίγο λάδι, μαρούλι, βαλσάμικο, μερικές πίκλες και λίγη μαγιονέζα. Ωραία, λοιπόν... Να σου πω πριν ξεκινήσεις, πας να κάνεις τώρα αυτή την ξυπνάδα, να μην το πω διαφορετικά, που θέλουμε να δώσουμε θαλασσινό στο παιδί μας ή σε κάποιον που δεν θα καταλάβει ότι είναι θαλασσινό. Θα το καταλάβει. Α, θα το καταλάβει. Δεν υπάρχει. Γιατί νόμιζα το είχε κάνει και ο θείος μου στη θεία μου, πήγε να κάνει τέτοιο, και έλεγε δεν θα φας κοτόπουλο και τρώει κοτόπουλο. Μη φταίει θαλασσινό, τότε μπορούμε να... Θα μου το κάνουμε. Θα κάνουμε και με μπιστέκια τώρα. Θα κάνουμε. Ταιριάζουμε σήμερα. Διαφορετικά. Α, σε αυτή τον κάνω. Με προσέχουνε. Ωραία. Λοιπόν, εγώ τι να κάνω. Μου δίνει τα θράψαλα. Ορίστε. Θα αρχίσω να τα διαγραμμίσω εγώ. Και εσύ μπορεί να ψιλοκόψει το κρεμμύδι τη Γιατί αυτό δεν το έκανε στη 40 που ήταν πολύ έξυπνο. Πιο πολλά. Να το φάω. Θα μου τώρα είναι καλοκαίρι. Το τη αρέσει, γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα. Γιατί μου πήγε στην άξο, το ψάρεψε και μου ήρθε. Έτσι. Μου λίγο. Το λαδάκι. Λαδάκι, ορίστε. Εγώ τι θα κάνω. Ψιλόκοψε. Ψιλόκοψε. Ωραία, οκ. Κάτι κάνει εσύ έξαλλο εδώ πέρα. Ψιλόκοψε. Καθαρά είναι. Θα τελειώσω αύριο. Έτσι, οπότε τελειώσω. Εσείς μην ξεχνάτε, κάνουμε like στο Zoom-e, στο Zoom-e όμορφα. Φυσικά μπαίνουμε στο κανάλι μας στο YouTube, γιατί εκεί πέρα συμβαίνουν όλα και τρέχουν πολλοί διαγωνισμοί. Δεν νομίζω να βοηθάω την κατάσταση. Τι βοηθάς, τι βοηθάς. Βοηθάς, τι βοηθάς, αλλά... Λοιπόν, κορίτσια και αγόρια, ετοιμαστείτε τώρα, γιατί το καραμέλο μας... Και θα βάλει αυτό το χρώμα, αυτό το ωραίο, το καφετί, το... Ακριβώς. Ονειρεύομαι. Θέλεις να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό μας και να βγεις εσύ ο νικητής? Μπορείς τώρα να γεμίσεις το ψυγείο σου γεμάτο φαμίλια. Πολύ εύκολα και γρήγορα. Κάνε like στο Zoom όμορφα. Κάνε like στη φαμίλια. Και μπες στο διαγωνισμό. Θα το φύγει η γυταριά. Τα λεπτάκια μας μυρίζουνε αυτά εδώ.
Είναι πολύ ωραίο. Για τον αγρό. Αυτό πρέπει να είναι σολομό. Το φυτόδιο. Το δέντρο. Γιατί υπάρχει δέντρο φυτό. Είναι. Σολομό. Τι είναι μόνο σολομό του δρόμου. Όχι. Κάτι άγρια. Πανσέ. Α. Ναι, εδώ, εγώ ψιλοκόβω το κρεμμύδι μου. Κόβεται σε ροδέλες το κρεμμυδάκι. Να σου πω, είναι δίκιο. Μέσα έχουμε, όπου δεν πήγαμε, ναι. Άγρια πασχαλιά. Θα σου φέρω το δέντρο από την άξη ολόκληρο. Τώρα θα πάω. Εντάξει, για να σε δω. Μου φέρανε και μια βερικοκιά. Έτσι για να δουλεύω. Βερικοκιά. Ναι. Με βερίκο καλλιό. Δεν έχει ακόμα, σε λίγο θα βγάλει. Εσείς μην ξεχνάτε για να περάσει από κάτω αυτό το όμορφο το αμαξάκι. Το μικρό το αμαξάκι, το μεγάλο το αμαξάκι και το μηχανάκι μας. Και να φέρουμε στο χώρο μας ό,τι θέλουμε μόνο με ένα τηλέφωνο, ακριβώς την πόρτα μας, υπάρχει ένας τρόπος. 2-10-57-71-761 και το αμαξάκι, το μικρό, το μεγάλο και το μηχανάκι θα έρθει κοντά μας. Γιατί το πες εγκάρει παντού. Μόνο με ένα τηλέφωνο. Με ένα τηλέφωνο. Όπου και αν είσαι έτσι, έρχονται. Λοιπόν, σου είπα το τρελό που πήρα κράτρια και ήθελε να τη στείλουμε το συγκεκριμένο πραγματάκι που κάναμε. Μπείτε μέσα στο site μας, θα δείτε πώς θα προμηθευτείτε όλα αυτά που βλέπετε στην εκπομπή μας και αγαπάτε και σας αρέσουν τόσο πολύ. Zoomomorpha.gr με ένα μόνο κλικ. Μένεις μέσα, θα βλέπεις όλα. Εμένα, αυτό είναι ώρα. Πόση ώρα θέλει τώρα για να καραμελώσει. Από όποια καραμελώσει, πρώτα θέλει να... Να μαραχθεί. Να μαραχθεί και μετά στο καραμελώσει. Στείλει και στην δική σας συνταγή. Πέσε. Πρώτα θέλει. Κάνει την ώρα που το βάζει στο τηγάνι. Αυτό που κάνει. Το τσιτσίρισμα. Και το τσιτσίρισμα προσέξτε. Γιατί πάντα. Πηδάνε το τσιτσίρισμα. Τσίρισε λέει η μαμά μου μόλι το διάβασα. Πάντα τα θαλασσινά πηδάνε. Πηδάνε και βέβαια μόλι το δει η μαμά μου λέει πόπο. Κακό μάτι γιατί μα το τρώει. Μακριά, μακριά. Μακριά τα κακά τα μάτια. Παιδιά, κάνετε ό,τι είναι άσχημο από τη ζωή σα μακριά. Τα στίξ μας είναι έτοιμα. Τώρα θα καραμελώσουμε το κρεμμυδάκι. Τι εννοείς παιδί μου καραμελώνουμε. Γιατί πολλές τηλεθεατές πήρανε και στείλανε μήνυμα πώς γίνεται να καραμελώσεις. Τηλεθεάτριες στείλανε. Δηλαδή... Δώσε μου τη ζάχαρη. Ορίστε. Τηλεθεάτριες έρθινε. Να το μυστικό λοιπόν. Λίγο μπαλσάμικο για οξύτητα. Τι μπαλσάμικο βάλαμε και εδώ. Δεν το μπαλσάμικο. Ωραία. Τώρα να κατεβούμε. Μπαλσάμικο ζάχαρη, έχουμε ψιλοκόψει. Τα έχουμε βάλει με λίγο λάδι, τα αφήσαμε. Και είναι έτοιμο. Περίπου στα 10 λεπτά. Να πάρει και τη ζαχαρίτσα, περίπου μία κουταλιά βάλαμε. Η συνταγή μας, μην ξεχνάτε, zoomomorpha.gr και φυσικά ανεβαίνετε και συνταγές μας. Στο Facebook ζούμε όμορφα. Κάντε like. Λοιπόν, βγάζουμε τα στίξ. Στο λάδι όπως είναι δεν μπορούμε να βάλουμε το μπέργκερ να πάρει λίγο έτσι τα πάνω του. Θα πάρει πολύ επάνω. Α, θα πάρει πολύ τα πάνω. Θα πάρει πολύ τα πάνω. Μην το κάνουμε. Έμα είπαμε λίγο, υγιεινό να γίνει. Μπράβο. Και. Έχουμε κόψει το μπέργκερ μας. Έχουμε κόψει το μπέργκερ. Εδώ. Και βάζουμε λίγη τσιμουστάρδα. Μαγιονέζα. Μαγιονέζα. Να μου βάλεις πίκλες. Θα βάλουμε και πίκλες. Να ανοίξω. Ανοίξω.
Δηλαδή, πόσο χρόνο έπρεπε να περάσουμε για να καταλάβω ότι πίκλες και όλο αυτό ήταν το κουράκι το δικό μας. Και λίγο που τώρα. Μη μου τσιγκουνεύεσαι. Τι να τσιγκουνεύεσαι, εδώ, μπόλικο πράγμα. Αυτό είναι δικό μου το καμένο από εκεί. Λοιπόν, και τώρα ακριβώς εδώ πάνω βάζουμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι τέλειο. Πόσα πραγματάκια μπορούμε να κάνουμε με τα λαχανικά μέσα στο καλοκαίρι. Βέβαια. Αυτό με τι άλλο μπορούμε να το κάνουμε. Και το καλοκαίρι έχουμε πολλά λαχανικά. Να σου πω και στα μακαρόνια. Δηλαδή, σε στήριξη τύπου σάλτσα. Βέβαια. Πάντα μπορούμε να φτιάξουμε. Λοιπόν... Τι άλλο θέλουμε. Πίκλες. Το μαρουλάκι. Τώρα αντικειμενικά δεν έχει θερμίδες. Όπως και να το δεις, τι να πεις τώρα, λίγο μαγιονέζα, τίποτα. Δεν έχει θερμίδες. Και ντοματούλα. Καλοκαιρινή ντομάτα χωρίς κουκούτσια πράσινα. Μίλησε Ελλάδα. Λοιπόν. Εκεί στην Αμερική τι να ζηλέψετε εσείς, ορίστε, τα κάνουμε κι εμείς εδώ πέρα. Εμείς δεν ζηλεύουμε τίποτα. Άμα τα ανοίξω σε 5 λεπτά, έχει εξαφανιστεί. Έχει εξαφανιστεί, ναι, το αγγουράκι του Σι είναι πολύ ωραίο. Το οποίο μπορούμε να το κάνουμε όπως θέλουμε και να χρησιμοποιήσουμε και τα καραμελωμένα και αλλού. Αχ, πώς μ' αρέσει! Πάλι έγραψες, είναι... Ρεσεφ, πάλι έγραψες. Έθιμο. Δηλαδή, τώρα μπορείτε να κλείσετε την εκπομπή να φάμε κι εμείς. Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν ήταν. Κλείνουμε την εκπομπή να φάμε κι εμείς, γιατί μην περιμένετε να προλάβουμε. Θα κάνεις άλλα καμιά δεκαετία. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνουμε. Περιμένουμε το καράβι. Παιδιά, φιλιά πολλά. Ζούμε όμορφα. Μύρι σε Ελλάδα, γιατί τα καλύτερα έρχονται. Στέλιο, το καράβι και φύγε. Καλά να περάσετε. Φύγε εσύ. Πιάσε με εμένα. Φιλιά, εγώ φεύγω. Μου τα πήρε και φιλιά, φιλιά πολλά, παιδιά. Όταν θέλεις επαγγελματικό εξοπλισμό, μία είναι επιλογή σου. Stockhouse Center. Η εταιρεία Gekas AEVE πρωταγωνιστεί στον χώρο του φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού από το 1945. Η εταιρεία μας διαθέτει έμπειρους σχεδιαστές φωτισμού, αρχιτέκτονες αλλά και μηχανολόγους. Χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα φωτοτεχνικά εργαλεία, η εταιρεία μας προσφέρει στους συνεργάτες της εξειδικευμένη μελέτη φωτισμού, καθώς και μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης. Gekas AEVE. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Ακόμα ψάχνετε την ποιότητα που αξίζει να έχετε στην οικογένειά σας, αλλά και στην επιχείρησή σας? Φαμίλια την πάστα. Πλήρη γκάμα σε σφολιατοειδή. Πίτσες, μπουγάτσες, μπενιρλί, κρουασάν, ζύμη κουρού. Όλα με ελληνικές πρώτες ύλες. Φαμίλια την πάστα και μύρισε Ελλάδα.